Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και με τη βοήθεια κάποιων πρόσφατων ερευνών με ποιο τρόπο τα συναισθήματα των ανθρώπων είναι μεταδοτικά. Σε κάποιο πρόσφατο βίντεο έχω αναφέρει ότι τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Και μια φίλη έκανε ερώτημα σε σχόλιο με ποιο τρόπο τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Πώς τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα ξεχωριστό βίντεο για αυτό το θέμα και αυτό είναι αυτό το ξεχωριστό βίντεο. Λοιπόν, μιλάμε για πρόσφατα ευρήματα. Η Γουτ Ριτσλόσκα Κόρπ και Νίντενθαλ το 2016 σε σχετική έρευνα διαπίστωσαν ότι η μίμηση του χαμόγελου του συνοφριώματος ή σχετικών εκφράσεων του προσώπου συνήθως συμβαίνει μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή σχεδόν αυτόματα και χωρίς να είναι μια πλήρως συνειδητή εγκεφαλική λειτουργία. Δηλαδή, αν συναντήσουμε έναν άνθρωπο που χαμογελάει, μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου θα χαμογελάσουμε κι εμείς. Ή αν συναντήσουμε έναν άνθρωπο που είναι συνοφριωμένος, μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου θα μιμηθούμε κι το συνοφριωμένο του βλέμμα. Και αυτή η λειτουργία δεν είναι πλήρω συνειδητή. Γι' αυτό είπα συμβαίνει σχεδόν αυτόματα. Και φαίνεται ότι αυτή η λειτουργία της μίμησης των εκφράσεων... του προσώπου των άλλων ανθρώπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή... είναι μία λειτουργία η οποία παίζει ρόλο και στο να καταλάβουμε πώς νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά κυρίως στο να βιώσουμε παρόμοια συναισθήματα και εμείς. Είναι μία επιστημονική συμφωνία μεταξύ των ψυχολόγων, των νευροεπιστημόνων, των ανθρώπων που ασχολούνται δηλαδή με τη λειτουργικότητα του ανθρώπου και τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου, ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα μεταδίδονται, είτε πρόκειται για αρνητικά, ανθρώπινα συναισθήματα, είτε πρόκειται για θετικά αρνητικά συναισθήματα. Ένα πολύ συχνό παράδειγμα του πώς μπορεί να μεταδοθούν αρνητικά συναισθήματα και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα, είναι η περίπτωση εκείνη που κάποιος συνήθως πρόκειται για δημαγωγό, εξασκεί δημόσια ρητορική μίσους. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, αλλά πρόσφατα όλοι μας έχουμε δει ένα συγκεκριμένο δήμαρχο στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί, δεν είναι μόνο ένας. Πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν στα παράθυρα των εκπομπών, στην τηλεόραση και ορίονται. Ο οποίος εξέφρασε δημοσίω ρητορική μίσους. Κυρίως για τα ομοφύλα ζευγάρια και την ομοφυλοφιλία. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε δημοσίως τη ρητορική μίσους, πρέπει οπωσδήποτε να τιμωρηθεί, γιατί ακόμη και μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή, ακόμη και μέσα από μια δημόσια ομιλία, μπορεί ένας άνθρωπος που είναι δημαγωγός και εκφράζει ρητορική μίσους, να μεταδώσει θυμός στους ακροατές του, ο οποίος θυμός να παίξει σημαντικό ρόλο ώστε να οδηγηθούν οι ακροατές της ρητορικής μίσους σε βίες πράξεις. Και γι' αυτό τον λόγο έχουν ψηφιστεί νόμοι οι οποίοι ποινικοποιούν τη ρητορική μίσους. Επειδή είναι κοινή γνώση στους επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών ότι εάν οι άνθρωποι εκτεθούν σε έντονη ρητορική μίσους από άνθρωπο ο οποίος είναι δημαγωγός, έχει δηλαδή πιστικότητα και παρουσιάζεται ως κάποιος με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί το ακροατήριο μαζί του, επηρεάζει και τα συναισθήματα αλλά και τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Εδώ θέλω να κάνω έτσι μια α, α, σημείωση ότι όσον αφορά στην ανθρώπινη λειτουργικότητα, τα συναισθήματα προηγούνται, κατά κάποια χιλιοστά του δευτερολέπτου από τις σκέψεις. Δηλαδή πρώτα νιώθουμε κάτι και έπειτα σκεφτόμαστε με βάση αυτό που νιώσαμε. Και οι πράξεις ακολουθούν των σκέψεων. Δηλαδή πρώτα λειτουργεί το θυμικό κομμάτι του εγκεφάλου, αυτό που έχει να κάνει με τα συναισθήματα, μετά λειτουργεί το γνωστικό κομμάτι, γνωσιακό κομμάτι και μετά μπορεί να έχουμε πράξεις. Οπότε είναι εξαιρετικά επικίνδυνο το γεγονός ότι τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Γιατί τα παίρνουμε αυτούσια. Με τον τρόπο που έχουν διαπιστώσει οι ερευνητές, των οποίων ανέφερα τα ονόματα και ίσως τα ανέφερα και λανθασμένα το 2016, ότι η μίμηση του χαμόγελου, του συνοφριώματος και άλλων εκφράσεων του προσώπου γίνεται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου σχεδόν αυτόματα, από τον έναν άνθρωπο στον άλλον, δηλαδή αν εγώ, χαμο, αν εγώ χαμογελώ και με βλέπετε, μπορεί αυτόματα και εσείς να χαμογελάσετε. Και με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονται και τα συναισθήματα, σχεδόν αυτόματα. Η Χατφιλτ Κατσόπο και Ράψον το 1993, σε μια προγενέστερη έρευνα για τη μετάδοση των συναισθημάτων, έδωσαν έμφαση στην επαφή πρόσωπο με πρόσωπο και στη μίμηση. Οι άνθρωποι μιμούμαστε και τα μη λεκτικά σήματα που εκπέμπουν οι άλλοι, όπως ο τόνος της φωνής, οι χειρονομίες και εκφράσει του προσώπου. Άρα, αν κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δύο ανθρώπων, ο ένας ανεβάσει τον τόνο της φωνής του, είναι πολύ πιθανόν μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου να ανεβάσει και ο συνομιλητής του τον τόνο της φωνής του. Οπότε, επίση, αν κατεβάσει τον τόνο τη φωνή του κάποιο, μέσα σε χιλιοστάτου δευτερολέπτου να κατεβάσει και ο άλλο τον τόνο τη φωνή του. Είναι πιθανό. Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κάποτε. Και επίση και οι χειρονομίε ε, αντανακλούν από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Δηλαδή, αν εγώ μιλάω και χρησιμοποιώ πολύ τα χέρια μου, είναι πιθανόν κι εσύ που είσαι απέναντι από μένα επίση να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα χέρια σου χωρί να το αντιλαμβάνει. Και ποιο είναι ο λόγο. Ο λόγος έχει βρεθεί το 2009 από τους ερευνητές Bastiansen, Thieu and Kaisers, οι οποίοι βρήκαν σε σχετική έρευνα πως υπάρχουν στους εγκέφαλες mirror neurons, νευρώνες καθρέφτες. Υπάρχουν στον εγκεφαλικό μας φλοιό νευρώνες καθρέφτες, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και σε άλλα κοινωνικά όντα, και γι' αυτό το λόγο η μίμηση είναι μια φυσική λειτουργία και των ανθρώπων αλλά και των χιμπατζίδων, πάνω στους οποίους έγιναν σχετικές έρευνες. Οι νευρώνες καθρέφτες πρώτο ανακαλύφθηκαν στη δεκαετία του 90. Οι Ιταλοί νευροεπιστήμονες έδειξαν πως οι ίδιοι νευρώνες έμπαιναν σε λειτουργία στους εγκεφάλους των πυθίκων, όταν ένας πύθικος άρπαζε ένα αντικείμενο και όταν ένα πίθηκο παρακολουθούσε έναν άλλο να αρπάζει το αντικείμενο αυτό. Δηλαδή, είμαι πίθηκο και πια, μου δίνουν ένα αντικείμενο και το αρπάζω. Ή είμαι πίθηκο και παρακολουθώ έναν άλλο πίθηκο να του δίνουν ένα αντικείμενο και να το αρπάζει. Ήδη νευρώνε που θα ενεργοποιηθούν, που θα πυροδοτηθούν στον εγκέφαλο αυτού που κάνει την κίνηση και αρπάζει το αντικείμενο, ήδη νευρώνε θα πυροδοτηθούν και στον εγκέφαλο του πυθίκου που παρακολουθεί κάποιον να αρπάζει το αντικείμενο. Το 2014 η Φεράρη και η Ριτσολάτη βρήκαν μέσα από σχετικές έρευνες ότι παρόμοιες διαδικασίες καθρεφτίσματος προκύπτουν και ανάμεσα στους ανθρώπους. Για παράδειγμα, όταν κάθεσαι μόνος σου και χαμογελάς επειδή αναπολείς μια ευχάριστη εμπειρία, επειδή μόλις είχες μια ευχάριστη εμπειρία, αυτό πυροδοτεί κάποιους νευρώνες στον εγκέφαλό σου. Όταν ένα άλλο πρόσωπο σου χαμογελά, αυτό πυροδοτεί πολλούς από τους ίδιους νευρώνες οι οποίοι πυροδοτούνται όταν χαμογελάς μόνος σου. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι πολύ καλύτερα μελετημένοι οι νευρώνες καθρέφτες στους πυθήκους από ό,τι στους ανθρώπους. Στου ανθρώπου οι νευρώνε καθρέφτε, οι mirror neurons, δεν είναι τόσο καλά μελετημένοι και αντιληπτοί, ούτε και ο βαθμό στον οποίο αναπαράγουν συναισθήματα. Η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται από ανθρώπου οι οποίοι έχουν υψηλή συναισθηματική ενσυναίσθηση ω προ τη μετάδοση των συναισθημάτων. Γιατί οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική ενσυναίσθηση μπορεί να επηρεαστούν τόσο πολύ από τα συναισθήματα των άλλων, ώστε να χάσουν τον εαυτό τους και το δικό τους συναισθηματικό τόνο. Για παράδειγμα, οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι χάνουν τη δική τους συναισθηματική ταυτότητα μέσα στη σχέση με τον κακοποίητή τους. Εάν έχεις πολύ ψηλή ενσυναίσθηση και δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί να χάσει παντελώς το δικό σου συνέστημα και συνεχώς να εγκολπώνεσαι τα συναισθήματα των άλλων. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε άραγε η εξάσκηση της ενσυναίσθησης να είναι ασφαλής. Ο Έριχ Φρόμ το 1956 εισήγε στη θεωρία του για τον άνθρωπο, ήταν ψυχολόγος ο Έριχ Φρόμ, την έννοια της ατομικότητας ή αυτονομίας, ψυχολόγος και φιλόσοφος. Σύμφωνα με τον Φρόμ, για να είναι κάποιος ενσυναίσθητικός με ασφάλεια, χρειάζεται να περπατήσει στα παπουτσιά του άλλου, να νιώσει την αυτό που τον ταλαιπωρεί, τον βασανίζει, δηλαδή να εκδηλώσει την ενσυναισθήση, αλλά παράλληλα να κρατήσει την αυτονομία που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με το πρόσωπο αυτό και δυνητικά να το βοηθήσει, ειδικά αν κάποιο είναι ένα θεραπευτή. Αν κάποιο είναι θεραπευτή. Δηλαδή, για να μπορέσει να είσαι χρήσιμο προ του άλλου ανθρώπου, και ο Ριχφρόμ κυρίω αναφερόντα σε θεραπευτέ, πρέπει να έχει ενσυναίσθηση αλλά να την ελέγχει την ενσυναίσθησή σου, έχοντα έγνοια να διατηρήσει την αυτονομία σου, ώστε να μην σε καταβάλουν τα συναισθήματα του ανθρώπου που προσπαθεί να βοηθήσει και να γίνει και εσύ χάλια. Είναι αυτό χάλια να γίνει και εσύ χάλια. Γι' αυτό τον λόγο οι άνθρωποι με ανεπτυγμένη συνειδητά την ενσυναίσθηση, όπως οι κρατούν κάποια ψυχολογική απόσταση από το πρόσωπο στο οποίο δεικνύουν την ενσυναίσθηση. Οι καλά εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί έχουν εκπαιδευτεί ώστε από τη μια να δείχνουν ενσυναίσθηση και από την άλλη να μην τα παίρνουν να τα κάνουν δικά τους τα συναισθήματα των άλλων. Με πιο απλά λόγια, μαθαίνουν να παρεμβαίνει η λογική τους, να παρεμβαίνει η σκέψη τους, ώστε να φιλτράρουν αυτά τα συναισθήματα που βιώνουν οι άλλοι άνθρωποι και μπορούν να καταλάβουν πώ τα βιώνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτω ώστε να μην τα υιοθετήσουν. Να δείξουν συμπόνια για αυτά, αλλά να μην τα υιοθετήσουν. Δηλαδή, η λογική σκέψη παρεμβαίνει στο φιλτράρισμα των συναισθημάτων που εκπέμπει το άλλο πρόσωπο. Και σε ένα πρακτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά καλή ιδέα όλοι μας όταν βρισκόμαστε σε επαφή με έναν συνάνθρωπό μας ο οποίος βιώνει αρνητικά συναισθήματα ή βιώνει έντονα θετικά συναισθήματα, να μπορούμε να βάζουμε το φίλτρο της λογικής μας, να παρεμβαίνει η σκέψη μας, ούτως ώστε να αξιολογούμε κατά πόσον αυτά τα συναισθήματα είναι καλή ιδέα να τα υιοθετήσουμε ή όχι. Θα μου πείτε τα θετικά συναισθήματα γιατί να μην τα υιοθετήσουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να είναι μεθυσμένος. Και να προσπαθεί να μα παρακινήσει και να είναι και λίγο high, και να προσπαθεί να μα παρακινήσει ώστε να πάμε μαζί του να, μέσα στο αυτοκίνητό του που θα οδηγεί ενώ βρίσκεται υπό την επίρρρεια αλκοόλ και να πάμε να διασκεδάσουμε. Εκεί πρέπει να επέμβει η λογική μας να φιλτράρει αυτό το συνέστημα τη χαρά, του ενθουσιασμού, τη δυναμικότητα που εκπέμπει ο άνθρωπο που είναι μεθυσμένο και θέλει να πάει μαζί μα να συνεχίσει τη διασκέδασή του και να μην κάνουμε επιλογέ επιλογές οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Είναι επικίνδυνο να μπει σε ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένα μεθυσμένος και από την εμπειρία. Λοιπόν, μια άλλη μελέτη, η οποία έγινε το 2014 από τους Κρέιμερ, Γκίλωρη και Χάνκουκ, μελέτησε και απέδειξε τον παντοδύναμο ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη μετάδοση συναισθημάτων, το social media. Οι Κρέιμερ, Γκίλωρη και Χάνκου το 2014 μελέτησαν και τεκμηρίωσαν τη μετάδοση συναισθημάτων που μπορεί να προκύψουν στα social media. Έκαναν μια μελέτη η οποία αμφισβητήθηκε για τη μέθοδο συλλογή δεδομένων επειδή οι άνθρωποι που μετήχαν σε αυτή τη μελέτη δεν συγκατατέθηκαν. Αλλά η μελέτη αυτή στην οποία πήραν δεδομένα από 689.003 και τρεις λογαριασμούς ανθρώπων στα social, βρήκαμε μέσα από αυτή τη μελέτη πως εάν μειώσει τις θετικές ειδήσει στο χρονολόγιο του Facebook, για παράδειγμα, όταν μείωσαν πειραματικά τις θετικές ειδήσει στο χρονολόγιο, αυτό συσχετίστηκε με λιγότερα θετικά και περισσότερα αρνητικά post, αρνητικές αναρτήσεις από αυτούς από τους οποίους έπαιρναν δεδομένα για να συμμετέχουν χωρίς τη θέληση τους στην έρευνα. Και το αντίθετο συνέβηκε όταν μείωσαν τις αρνητικές ειδήσει. Δηλαδή, παρακολούθησαν 689.000 και τρει λογαριασμούς ανθρώπων στα social media, έπαιξαν με τον αλγόριθμο, και έκαναν δύο πειραματικέ συνθήκε. Στην πρώτη πειραματική συνθήκη μείωσαν τι θετικέ ειδήσει και αύξησαν τι αρνητικέ. Οπότε παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι που έβλεπαν περισσότερε αρνητικέ ειδήσει και λιγότερε θετικέ είχαν την τάση να κάνουν περισσότερε αρνητικέ αναρτήσει, να αποστάρουν αρνητικά πράγματα. Ενώ όταν μείωσαν τι αρνητικέ ειδήσει και αύξησαν τι θετικέ ειδήσει, Παρατηρήθηκε επίση η συσχέτιση στα ποσταρίσματα των ανθρώπων που άθελα του σε αυτή την έρευνα. Έγινε στο Facebook αυτή η μελέτη. Experimental evidence of massive scale emotional contagion, contagion through social networks. Ε, πειραματική απόδειξη ε, μετάδοση συναισθημάτων σε μαζική κλίμακα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Και το abstract λέει ότι οι συναισθηματικέ καταστάσει, emotional states, can be transferred to others via emotional contagion, leading people to experience the same emotions without their awareness. Λέει, οι, οι συναισθηματικέ καταστάσει μπορεί να μεταφερθούν σε άλλου μέσω τη μετάδοση συναισθημάτων ή τη. Um, Μετάδοση όπω μεταδίδονται οι ΙΤΑ μικρόβια τροποντινά. Και αυτό οδηγεί του ανθρώπου να βιώνουν τα ίδια συναισθήματα χωρί να το αντιλαμβάνονται. Emotional contagion is well established in laboratory experiments with people transferring positive and negative emotions to others. Λέει ότι ε, η συναισθηματική μετάδοση είναι καλά ε, θεμελιωμένη σε πειράματα εργαστηρίου και έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι μεταφέρουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα σε άλλους ανθρώπους. Και σε αυτό το πείραμα, με ανθρώπους που χρησιμοποιούν το Facebook, έλεγξαν κατά πόσον η συναισθηματική μετάδοση συμβαίνει και μέσω των κοινωνικών δικτύων, όχι μόνο στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Επίσης, μια άλλη μελέτη, τον Κουαντάκνο Ρεμπάλα Μέρφη και Όκτη του 2013, εισηγείται πω τα βίντεο στο ίντερνετ γίνονται viral όταν προκαλούν έντονα συναισθήματα. Αρνητικά ή θετικά. Δηλαδή, αν ένα βίντεο σε κάνει να στενοχωρηθεί πολύ, είναι πολύ πιθανό και σου προκαλέσει έντονο στενάχωρο συνέστημα, είναι πολύ πιθανό να το μοιραστεί. Ή αν ένα βίντεο σε κάνει να γελάσει πολύ, είναι πολύ πιθανό να το μοιραστεί. Ε, είδα ένα βίντεο πριν λίγες μέρες ε, στο facebook που έδειχνε έναν τύπο Ασιάτη ο οποίος ε, μάλλον ένα μικρό λαμπρατοράκι γιατί του είχε χαλάσει μια συσκευή και η μαμά, η μαμά λαμπρατόρ ήταν πολύ προστατευτική ως προς το μωρό και συγκινήθηκα πολύ όταν είδα αυτό το βίντεο και το έστειλα σε ένα φίλο μου και μου λέει ναι το έχω ξαναδεί και κοιτάω ότι εκείνο το βίντεο μοιράστηκε 5.300.000 φορές. Γιατί ήταν όντω ένα βίντεο το οποίο έδειχνε πολύ έντονα συναισθήματα από τα σκυλιά και σου προκαλούσε μεγάλη στενοχώρια α, και τρυφερότητα να το παρακολουθείς. Λοιπόν, πιο πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να περιορίσουν τη μετάδοση των συναισθημάτων ή να την ανατρέψουν. Αυτό μπορεί να γίνει όταν υιοθετήσουμε την πρακτική να παρατηρούμε τα συναισθήματά μας και να αφισβητούμε τη βάση ή την εγκυρότητά τους. Αποκτώντα περισσότερη επαφή με τα συναισθήματά μας, μπορούμε να παρέμβουμε στη διαχείρισή τους. Όπως είπαμε, προηγείται το συνέστημα, επακολουθεί η σκέψη και μετά η πράξη. Άρα, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε υπόψη μα ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Οπότε αν πιάσουμε τον εαυτό μας ότι χαλαστήκαμε ξαφνικά, γιατί κυρίως μας απασχολούν τα αρνητικά συναισθήματα που μας χαλάνε τη μέρα, αν θα σου χαμογελάσει ο άλλος και θα χαμογελάσει πίσω και είναι ένα θετικό συνέστημα, το χαίρεσαι, δεν σε απασχολεί τι είναι αυτό που έπαθα να μην το ξαναπάθω. Αν όμως εσύ είσαι μια χαρά και έρθει φάτσα κάρτα με έναν άλλον άνθρωπο ο είναι συνοφριωμένος και πέσει και σε ένα διάθεσή σου, τότε ναι, σε ενοχλεί και θέλεις να μάθεις πώς να το αποτρέπεις στο μέλλον. Λοιπόν, άρα αναγνωρίζουμε, γνωρίζουμε και έχουμε υπόψη μας ότι τα συναισθήματα μεταδίδονται. Συγγνώμη που σας διάβασα ένα σωρό μελέτες και ονόματα σε αυτό το, το βίντεο, γιατί επειδή με ρώτησε η κοπέλα στο, αερο, στο σχόλιο πώς είναι τα συναισθήματα μεταδοτικά, Χρειάστηκε να κάνω μια έρευνα για να δω πώ. Οπότε ήρθαν στα χέρια μου έρευνε και είπα να τι αναφέρω. Χωρί να σημαίνει ότι άλλε φορέ που δεν αναφέρω ονομαστικά έρευνε, ότι δεν έχω διαβάσει έρευνε. Απλώ τώρα τι βρήκα εκεί, ε, τι βρήκα εύκολα και τι σημείωσα. Ε, λοιπόν, έχουμε υπόψη μα ότι τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά και επαγρυπνούμε ως προς τις εναλλαγές στα συναισθήματα μας ούτως ώστε να προλάβουμε, να μην καταπέφτουμε όταν άνθρωποι με αρνητικά συναισθήματα βρίσκονται σε επαφή με μας. Είτε μέσω προσωπικής επικοινωνίας, είτε μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας, γιατί έχει βρεθεί θυμάστε την έρευνα, τη μελέτη με το Facebook, ότι ακόμη και μέσω των κοινωνικών δικτύων και των αναρτήσεων στα κοινωνικά δίχτυα μπορεί να επηρεάσει ο ένα άνθρωπο το συνέστημα του άλλου ανθρώπου. Το συνέστημα του ενό ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει το συνέστημα των ανθρώπων των άλλων. Οι εισηγήσει μου είναι κάτι που το έχω πει πάρα πολλέ φορέ ότι πρέπει συνειδητά να περιορίζουμε την έκθεσή μας σε αρνητικές ειδήσει. Συνειδητά. Και αν θα είναι καλή ιδέα να ενημερωνόμαστε, αλλά καλύτερα να ενημερωνόμαστε από λιγότερα γραφικά μέσα, από λιγότερο γραφικά μέσα. Δηλαδή από εφημερίδες ή, ή στο ειδήσεων έγκυρες και να διαβάζουμε τους τίτλους των ειδήσεων, τις περιλήψεις των ειδήσεων και να αποφεύγουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να διαβάσουμε ανατριχιαστικές περιγραφές, να δούμε ανατριχιαστικές εικόνες, και να δούμε ένα τριχιαστικά βίντεο. Γιατί θα χαλαστούμε. Είναι ανθρώπινο. Θα χαλαστούμε. Μη κακόν, εάν μας συμβούν εμάς αυτά τα τραυματικά γεγονότα, θα αναγκαστούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όταν όμως ερχόμαστε σε επαφή συνέχεια με όλα τα τραυματικά γεγονότα που συμβαίνουν σε άλλους ανθρώπους, χαλιόμαστε συναισθηματικά, αποκτούμε αρνητικά συναισθήματα, και επειδή δεν πρόκειται για τη δική μας ζωή και δεν πρόκειται για τη δική μας επιβίωση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με την δύναμη που μας δίνουν αυτά τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα έχουν λόγο που υπάρχουν. Τα συναισθήματα μας κινητοποιούν για να κάνουμε πράξεις και μας κινητοποιούν για να προστατευτούμε τα αρνητικά συναισθήματα. Ο φόβος, ο θυμός, η λύπη. Εάν όμως νιώθω αυτά τα συναισθήματα για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται τόσο μακριά από εμένα που δεν μπορώ να κάνω κάτι ουσιαστικά για να τους βοηθήσω, σημαίνει ότι θα βιώνω συνεχώς ματέωση. Αυτού λεχθέντος δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε στους συνανθρώπους μας. Επίσης, καλή ιδέα είναι να αποφεύγουμε να διαβάζουμε τοξικά σχόλια. Αν πέσει στα χέρια σας, στα μάτια σας, ένα βίντεο στο YouTube, για παράδειγμα, το οποίο έχει σωρία τοξικών σχολείων από κάτω, δεν είναι καλή ιδέα, δεν είναι καλή διασκέδαση να διαβάζουμε αυτά τα τοξικά σχόλια. Δηλητριάζομαστε κι εμείς. Το, το έπαθα χθες. Ε, έπεσε στα μάτια μου ένα του ή του, προέδρου, του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη, ένα του ή με το οποίο μονοκοντιλιά... Ε, έβγαλε από το κόμμα τρία πρόσωπα και μπήκα στον πειρασμό και διάβασα από κάτω το τι το απαντούσα. Κάποια σχόλια ήταν ιδιαίτερα τοξικά και κακεντρεχή και πιάστηκε η καρδιά μου. Ένιωσα ότι χάλασε η διάθεσή μου χωρίς λόγο. Ανεξαρτήτως του αν συμφωνώ ή όχι με την πολιτική έλλειψη πολιτικής που επιδεικνύει αυτός ο άνδρας που βρίσκεται σε, εκλεγμένος σε ένα πολιτικό αξίωμα, σε ένα κομματικό αξίωμα, δεν μου έκανε καλό να διαβάζω τα τοξικά σχόλια από κάτω. Άρα, αυτή, με αυτό το σκεπτικό είναι καλή η τακτική που έχουμε στο κανάλι μας να βάζουμε σε απόκρυψη ανθρώπους που κάνουν τοξικά σχόλια. Επίσης, μια άλλη μέθοδος η οποία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για μας είναι να έχουμε στο μυαλό μας το πρόγραμμα, τον προγραμματισμό ότι θα εστιάζουμε συνειδητά στα θετικά συναισθήματα γύρω μας. Δηλαδή αν θα επιλέξουμε να συνομιλήσουμε με δύο ανθρώπους από το εξωτερικό περιβάλλον που ένας έχει γκρινιάρικη φάτσα και μουντρούχικο βλέμμα και ο άλλος είναι χαμογελαστός να επιλέξουμε συνειδητά να συνομιλήσουμε με τον χαμογελαστό άνθρωπο. Δηλαδή να αποφεύγουμε ε, τοξικές επαφές. Και επίσης το πιο βασικό από όλα, το οποίο έχει να κάνει με τη δική μας ευθύνη προς τους άλλους ανθρώπους και προς το περιβάλλον μας, όταν εμείς οι ήδη βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα, να αναλαμβάνουμε την προσωπική μας ευθύνη, να αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των δικών μας αρνητικών συναισθημάτων και να μην κλαίμε και να κλεγόμαστε στους άλλους και να τους μολύνουμε με τα δικά μας αρνητικά συναισθήματα ανάληψη προσωπική ευθύνη. Και αν ο κάθε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη αναλάβανε την προσωπική του ευθύνη και διαχειριζόταν τα δικά του αρνητικά συναισθήματα και δεν τα προέβαλε πάνω στου άλλου, τότε δεν θα μα απασχολούσε η μεταδοτικότητα των συναισθημάτων, γιατί τα συναισθήματα που θα μεταδίδαμε θα ήταν πιο δημιουργικά, πιο ωφέλιμα, πιο χρήσιμα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι δεν νιώθει καλά, αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι χάλια, μη βγει στη γειτονιά να τα πει. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο, πήγαινε να κάνει ψυχοθεραπεία. Ο ψυχολόγο είναι εκπαιδευμένο ώστε να σου δείξει συνέστηση χωρί να καταβληθεί από τα δικά σου αρνητικά συναισθήματα. Δούλεψε τα αρνητικά σου συναισθήματα και μετά ε, βγει προ τα έξω. Ε, το να αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τα δικά μας αρνητικά συναισθήματα μόνο θετικό μπορεί να είναι και για εμάς και για το περιβάλλον μας. Ελπίζω να απαντήθηκε το ερώτημα με ποιο τρόπο είναι τα συναισθήματα μεταδοτικά.